πάμε σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο και αναφέρομαι σε μια εθελοντική αιμοδοσία η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 του μήνα. Από πίσω κρύβεται βέβαια και βρίσκεται και υποστηρίζει όλη η προσπάθεια και ο αιματοκρήτης. Βλέπουμε και τη χαρακτηριστική αφίσα. Εγώ θέλω από τη μία να εστιάσω σε αυτή την πρωτοβουλία της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου, σε αυτά τα νέα παιδιά που πραγματικά κοιτάζουν και βλέπουν δίπλα τον συνάνθρωπο, με φόντο βέβαια αυξημένες ανάγκες. Και υπάρχει ο κυματοκρίτης από πίσω, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση παρουσιάζουμε δράσεις του, τις οποίες τις υποστηρίζουμε, είμαστε δίπλα και τα πηγαίνουν περίφημα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Θοδωρή Βούρδαχη, φοιτητή στο Οικονομικών Επιστημών. Την καλησπέρα μας, Θοδωρή. Καλησπέρα σας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Αναφορικά με αυτή την δράση και με αυτή την πρωτοβουλία, κάποιες λεπτομέρειες και ποιος μπορεί να συμμετέχει. Βεβαίως. Αρχικά να πούμε ότι και αύριο στο Πανεπιστήμιο στις Βούτες θα γίνει αιμοδοσία στη συνεργασία με τον αιματοκρήτη από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ναι, στο κηλικείο στο φυσικό. Και η δικιά μας δράση είναι στις 22 του μήνα στον πεζόδρομο της βιβλιοθήκης από τις 9.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μάλιστα. Απλά θα ήθελα να τονίσω κιόλας ότι δεν είναι μόνο αιμοδοσία η δράση μας. Ναι. Από την προηγούμενη φορά είχαν βρεθεί και τότε του Μιωλού των Οστών. Πολύ σημαντικό, οπότε, βέβαια. Πολύ σημαντικό σας, αυτό το οποίο τονίζεις. Βεβαίως. Θα ήθελα λοιπόν μέσα από την εκπομπή σας να καλέσουμε φοιτητές ή νέους του Ρεθύμνου, ακόμα και του Ηρακλείου, να δώσουμε συμμετοχή, διότι έχουμε ανάγκη από δότες του Μιωλού των Οστών. Μπράβο, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Δεν χωρούν φοιτητικές παρατάξεις, δεν χωρούν διαφορές στις ιδεολογίες. Εδώ γινόμαστε ένα όλοι μαζί προκειμένου να βοηθήσουμε άσχετα ποιος βγαίνει μπροστά. Θεωρείς υποχρέωση της φοιτητικής κοινότητας να προχωρά σε αυτές τις δράσεις και πρωτοβουλίες? Θεωρώ υποχρέωση των φοιτητών και των νέων να προσφέρουν και να βοηθάνε τον συνάνθρωπό τους. Αν αλοχηθούμε έτσι στην αρχική μας ηλικία, ίσως καταφέρουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους μας. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, αυτό που είπα Θοδωρή και στην αρχή, ολοένα αυξάνονται οι ανάγκες. Ζούμε σε μια περιφέρεια Κρήτης με τροχαία συμβάντα. Είμαι σίγουρος ότι σαν νέος προβληματίσαι και εσύ αρκετά. Ειδικά το καλοκαίρι χρειαζόμαστε αυξημένες μονάδες σε αίμα, καθώς έχουμε και την τουριστική περίοδο. Οπότε ξεκινάμε δυναμικά τη χρονιά, ξεκινάμε δυναμικά με εθελοντικές αιμοδοσίες, με στόχο όταν έρθει η στιγμή να είμαστε εκεί. Ακριβώς. Θεωρείς ότι οι νέοι, οι φοιτητές της Κρήτης, που έχεις μια πάρα πολύ καλή εικόνα, είναι συνειδητοποιημένοι σε αυτό το κομμάτι? Αν πάρουμε για παράδειγμα την τελευταία μας δράση, όπου είχαμε πάνω από 50 συμμετοχές και πάρα πολλά άτομα τα οποία δεν πρόλαβαν να δώσουν αίμα, διότι δεν μας έφτανε ο χρόνος, θεωρώ πως είναι. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο και η νέα γενιά ασχολείται για τον συνάνθρωπο και θέλει να προσφέρει. Μάλιστα. Θοδωρή, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.